Καλημέρα. Τετάρτη πρωί, περίπου 11 η ώρα, είναι, είμαστε στη συχνότητα του ηχό FM. Είναι η εκπομπή τη Δίκοπη Ζωή. Είμαι ο Νίκο Κυφωνίδη. Έχουμε ένα αναχταρμά πάλι. Τι τουρκικέ λέξει δεν μπορούμε να τι αποφύγουμε στην καθημερινότητά μας. Έχουμε ένα αναχταρμά πάλι από ειδήσει και γεγονότα. Ε, ένα κουβάρι στην κυριολεξία να δούμε όλα έχουν τη σημαντικότητά τους και το ενδιαφέρον τους και τα τοπικά και τα γενικότερα και τα ε, επαγγελματικά και το, τις, τα, τις διάφορες, που αφορούν τις διάφορες κοινωνικές ομάδες. Έχω μπροστά μου μια στίβα από χαρτιά να δω, δεν ξέρω αν είναι μπερδεμένα, τι να πρωτοπούμε. Να πούμε από τα της υγείας, γιατί... Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι σαν να είμαστε λίγο απομονωμένοι οι Ιερά Πετρά, Απομονωμένοι είμαστε σίγουρα γεωγραφικά. Δηλαδή είμαστε ε, ίσως το δεύτερο άκρο της Ελλάδας, της Ευρώπης θέλουν να, να λένε κάποιοι. Των Βαλκανίων θα συμπληρώσω εγώ. Ε, γεωγραφικά είμαστε όντως απομακρυσμένοι, αλλά είμαστε και όσον αφορά την καθημερινότητα, τα ενδιαφέροντα, την ενημέρωση, τη η το τι απασχολεί, τι δεν απασχολεί. Εμείς κινούμαστε σε ένα, σε ένα δικό μας παράλληλο σύμπαν, παράλληλο κόσμο, ο πλανήτης Ιερά Πέτρα, λέω, για παράδειγμα. Ε, τα δύο, για παράδειγμα, τι εννοώ, τα δύο ζητήματα εχμής που απασχολούν και απασχολούν, μάλιστα πολύ έντονα, πάρα πολύ έντονα όλη τη χώρα, είναι ε, οι αγρότες και η, και η παιδεία. Για την υγεία δεν το συζητάμε, είναι μόνιμο και διαρκέ όλο το προηγούμενο διάστημα. Αλλά είναι τώρα σε, σε μεγάλη ένταση για το νομοσχέδιο, για ε, την παιδεία, τα, την, τα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τριτοβάθμιας εκπαίδευση, ΑΕΙ, δηλαδή που προωθεί η κυβέρνηση κτλ. Και, και υπάρχει ένας γενικός αναβρασμός. Εμείς δεν έχουμε εδώ. Ε, κάποια σχολή. Εμά μα ενδιαφέρει αυτό. Μόνο να έχουμε μία σχολή, να δικάζουμε τι γκαρσονιέρε μα. Τώρα τα υπόλοιπα ζητήματα τη παιδεία είναι δευτερεύοντα. Δεν άστα να τα να απασχολήσει αυτού που έχουν σχολέ ή τι οικογένειε που έχουν τέλο πάντων παιδιά στα πανεπιστήμια ή τι οικογένειε που. Τα παιδάκια του δεν τα καταφέρα στι Πανελλήνε και πρέπει να πάνε στο εξωτερικό και να ξεπαραδιαστούν, να κάνουν κτλ. Όχι ότι στο εσωτερικό δεν ξεπαραδιάζονται. Ε, ακούμε τέλος πάντων διάφορα. Ακούγονται διάφορα τώρα. Έχει, είναι συνεχόμενες και σε εβδομαδιαία βάση, μην πω σε καθημερινή, οι κινητοποιήσεις που, έχουν, που κάνουν οι φοιτητέ στα πανεπιστήμια με τις μαζικές τους διαδικασίες, τις συλλογικέ τους, μέσα από συνελεύσεις, καταλήψεις, όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα και στο παιχνίδι. Εδώ είμαστε, δεν, δεν μα αγγίζει το τέτοιο, δεν. Ακούγονται διάφορα, ε, παράξανα και παράδοξα σε, όλον αυτό το, σε όλη αυτή, τη συζήτηση ε, βγαίνει και λέει για παράδειγμα οι διάφοροι βγαίνουν ε, το, το εκπληκτικό είναι ότι οι λαγοί αυτοί βγαίνουν είτε από το ΣΥΡΙΖΑ ε, είτε από το ΠΑΣΟΚ δηλαδή η κυβέρνηση της έρχονται όλα τόσο βολικά τελικά με, ένα, με έναν, παράξενο σε εισαγωγικά παράξενο τρόπο όλα έχουν την εξήγησή τους βγαίνει ο βουλευτής δηλαδή ο, παπάς, ο κύριο παπά του ΣΥΡΙΖΑ και λέει θα πρέπει κάποια στιγμή λέει, να το αναθεωρήσουμε το άρθρο 16 του συντάγματο που ε, βάζει περιορισμό στη δημιουργία ιδιωτικών ε, πανεπιστημίων. Ε, πρέπει να το ξανασκεφτούμε, σου λέει τέτοιο. Βγαίνει ο Ανδρουλάκης τώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και λέει ότι ναι, εμείς είμαστε υπέρ του, του να γίνουν, αλλά να είναι μη κερδοσκοπικά και με το σκανδιναβικό μοντέλο και σου πετάει και μια τέτοια, αλλά παράλληλα θα πρέπει να ενισχυθούν και τα δημόσια πανεπιστήμια. Μόνο έτσι είναι τέτοιο. Και ποιο το προεξοφλεί αυτό. ίσα σα-ίσα ίσα. δηλαδή το αντίθετο θα γίνει. Υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει τα ιδιωτικά και να ενισχύσουν. Δηλαδή είναι σαν να κοροϊδευόμαστε τώρα τέτοιο. Και μάλιστα πετάει και την κουβέντα ότι είμαστε μόνο η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πρώτα απ' όλα είμαστε ευρωπαϊκή χώρα. Δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό. Λέμε ότι είμαστε, ανήκουμε γεωγραφικά, αλλά έχουμε πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο να συμπεριλαμβανόμαστε στον ευρωπαϊκό χώρο τέλο πάντων. Γίνουν πανεπιστημιακοί και σοβαροί μάλιστα συνταγματολόγοι, καθηγητέ του συνταγματικού δικαίου κτλ. Και, και, μιλάνε για αντισυνταγματικότητα αυτού του νομοσχεδίου. Δηλαδή, βλέπουμε μια απίστευτη πρεμούρα τη κυβέρνηση. Ενώ θα μπορούσε να προχωρήσει τι διαδικασίε, αν ήθελε, ε, κανονικά, έχει και τι πλειοψηφίε, θα βρει και αυτέ που θέλει, έχει και του ε, που στηρίζουν την πολιτική τη κτλ. θα μπορούσε να προωθεί σαν αναθεώρηση του συντάγματο του άρθρου 16 και σε 3,5 χρόνια να έχει με όλα τα νόμιμα και όλα τα εχέγγυα τέλος, τέλος πάντων να προχωρήσει στη, στην έγκριση δημιουργίας ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αλλά βλέπουμε μια πρεμούρα να, να επιστρατεύει δικού της ανθρώπους καθηγητές και τα λοιπά, να ερμηνεύουν όπως θέλουν το, το ΠΜΑ το λέει ξεκάθαρα, δεν θέλω τώρα να σας διαβάζω το, τις παραγράφους του συντάγματος και τα λοιπά. Το λέει ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση ε, στη χώρα μας ε, δίνεται, πραγματοποιείται από ε, ιδρύματα τα οποία είναι κρατικά, δεν είναι μη κρατικά. Το λέει ξεκάθαρα. Και οι καθηγητές στα πανεπιστήμια, στις τριτοβάθμιες σχολές είναι ε, δημόσιοι λειτουργία. Τα λέει ξεκάθαρα, δηλαδή πώ θα τα ερμηνεύσουμε, πώ θα τα κάνουμε, δηλαδή ότι τέτοιο. μία πρεμούρα απίστευτη που έρχεται να ενισχύσει ε, τη, την απορία, την απάντηση που δίνουμε στο ερώτημα γιατί τώρα, γιατί τώρα η κυβέρνηση έχει ανοίξει αυτό το μεγάλο μέτωπο σε όλα τα, τα ζητήματα, στην οικονομία, στην παιδεία, στην υγεία, στο τέτοιο, δηλαδή γιατί τώρα και δεν το αφήνει λίγο αργότερα να το κάνει μεθοδη, λίγο πιο μεθοδευμένα, λίγο πιο τέτοιο, γιατί έχει επιλέξει τη... τη την τεχνική του σοκ και δέος, αυτό που λένε τέτοιο, του να ευνηδιάζει και να ξαφνιάζει και να ε, τρομάζει σε κάποιο βαθμό με όλα αυτά που τέτοιο και έχει καταλάβει πλέον ότι ε, η χειραγώγησή μας είναι τόσο πετυχημένη και τόσο ε, οργανωμένη που δεν αντιδρά κανένας. Αντιδράνε και πολλές είναι οι αλλά δεν είναι στην κατεύθυνση που θα έπρεπε και τη, με τη μαζικότητα που θα έπρεπε και τη συμμετοχή που θα έπρεπε. Οπότε σου λέει να το ευκαιρία τώρα τώρα θα τα κάνω τώρα και περνάει σαν οδοστρωτήρα στην κυριολεξία και τα διαλύει όλα. Ε, και εδώ στην Ιερά Πέτρα ακουστήκανε κάποιες φωνές, οι μαθητές μας βγήκανε, κάνανε και καταλήψεις, κάνανε και κινητοποίησεις, είναι πολύ συνολικότερα τα ζητήματα της παιδείας, δεν είναι μόνο τα... τα αν θα είναι ή δεν θα είναι ιδιωτικά τα, οι σχολέ τρίτο βάθμιου εκπαίδευση. Ακούνται επιχειρήματα όμω πολύ αστεία που προσβάλλουν τη, τη λογική μα για τον τρόπο εισαγωγή των παιδιών στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ότι θα μπαίνει ε, βάσει εισαγωγή, θα μπαίνει με 19 από τα δημόσια στην ιατρική και με 11 ε, από τα ιδιωτικά, δηλαδή κάτι, κάτι αστεία και γελία πράγματα και όμως τα λένε, μας προσβάλλουν υπό την νοημοσύνη μας και είμαστε αναγκασμένοι να τα ακούμε και στο τέλος τέλος και να τα δεχόμαστε ή ακόμη και αυτό ότι θα λειτουργήσει ο ανταγωνισμό, έτσι θα, ε, ο ανταγωνισμό θα ευνοήσει, το είδαμε και στα νοσοκομεία πώ λειτουργήσε ο ανταγωνισμό. Ανοίξαν οι ιδιωτικέ κλινικέ, γεμίσαμε κλινικά αρχέ, τέτοιο κτλ. Και, τα λοιπά, και τα δημόσια συνεχίζουν να διαλύονται και να μαραζώνουν. Ποιο ανταγωνισμό και τέτοια. Παραμύθια τέλο πάντων. Το άλλο μεγάλο μέτωπο είναι των αγροτών. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά όχι σε όλη την Ευρώπη. Και στην αρχή η ειδήσει ήταν έτσι να μας εντυπωσιάσουν, δείχνανε τα τρακτέρ και τα μηχανοκίνητα οχήματα των Ευρωπαίων αγροτών που να είναι παραταγμένα να είναι στις τέτοιε και εδώ στο τα ρεπορτάζ. Όταν το κάνουν οι δικοί μας αγρότες είναι πρόβλημα, δημιουργούν πρόβλημα γιατί εμποδίζουν τις συγκοινωνίες. Εκεί καμαρώναμε στις ειδήσει τους Ευρωπαίους που κλείνουν τα κέντρα των πρωτευουσών, των πόλεων. Ε, εμάς είναι βάζουμε κοινωνικού αυτοματισμού. Δεν μπορεί να κλείνει στους δρόμου, να εμποδίζει τι τροφοδοσίε, τι μετακινήσει, τι δουλειέ των άλλων κοινωνικών ομάδων, τέλος πάντων και τα λοιπά. Αναγκάστηκε όμω η κυβέρνηση, επειδή ε, ανέβηκε η κινητοποίηση των αγροτών και, και, στην Ελλάδα, αναγκάστηκε η κυβέρνηση να πάει να, να συζητήσει, να καθίσει στο ίδιο τραπέζι, να συζητήσει μαζί του. Από ό,τι φαίνεται, δεν βγήκε λευκό καπνό από τι συζητήσει του. Είναι δυσαρεστημένοι οι πρώτε τέτοιε εκτιμήσει από τι συζητήσει και από τι παροχέ που έδωσε η κυβέρνηση. Δεν άγγιξε ουσιαστικά το κεντρικό πυρήνα των ετοιμάτων. Ε, όλο ήταν μια αναπαραγωγή των στενών δημοσιονομικών πλαισίων που, όποτε θέλουμε, έχουμε στενά δημοσιονομικά πλαίσια ε, και ασφυκτικά κτλ. Μα έτσι προκύπτουν τα ματωμένα πλεονάσματα και μετά. Ε, βγαίνουν οι θετικοί δείκτες και αξιολογούν θετικά τη χώρα μας και ούτω καθεξής και δημιουργείται όλος αυτός ο φαύλος ο, ο κύκλος. Ε, το τραγελαφικό και θα ήταν πραγματικά ε, αστείο και θα τα λέγαμε για να γελάμε αν δεν ήταν τόσο σοβαρά τα προβλήματα των αγροτών και έχουμε πάρα πολλούς αγρότες στον τόπο μας ε, είναι το πώς φέρονται οι αγροτοσυνδικαλιστές όχι μόνο της Ιεράπετρας αλλά συνολικότερα της Κρήτης. Η κινητοποίηση των αγροτών στην υπόλοιπη Ελλάδα εκθέσαν όχι μόνο την κυβέρνηση αλλά και τους κριτικούς αγροτοσυνδικαλιστές. Δεν είναι. Είναι πλέον ανεπίτρεπτα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν και δεν θα έπρεπε, το έχουμε πει κατά καιρούς με άλλο, με άλλο τρόπο, ότι θα έπρεπε η... στην Ιεράπετρα και στην Κρήτη κινητοποιούνται οι αγρότες όταν κάνουν απεργία οι ναυτεργάτες. Ε, αυτό είναι το πρόβλημά του: το πλοίο ασφαλεία να τοποθετηθεί και τα άλλα, τα, όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Δεν, δεν έχουμε πρόβλημα εμεί εδώ στην Κρήτη ούτε με το ακριβό ρεύμα, ούτε με τα ακριβά καύσιμα, ούτε με τη φορολογία των αγροτών, ούτε με τι ασφαλιστικέ εισφορέ των αγροτών, ούτε με τα κόκκινα δάνεια που πρέπει ε, γίνονται οι κατασχέσεις είτε στα αγροκτήματα είτε σε εξοπλισμούς, είτε τέτοιο κτλ. Ε, δεν έχουμε πρόβλημα με την κοινή αγροτική πολιτική. Εμάς το πρόβλημα μα είναι το, το πλοίο ασφαλεία και οι εργάτε γη. Φέρτε μα ε, εργάτες εργάτε γη, φθηνού φυσικά, όχι οποιουσδήποτε κτλ. Φθηνού εργάτε γη, φέρτε μα και πλοίο ασφαλεία να πηγαίνουν έρχονται τα προϊόντα μα και τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Δεν μα απασχολούν. Αυτό. Αλλά δεν μπορούν να βγουν να το πούνε και φθαρσό αυτό. Και του έπιασε ο πόνο τώρα γιατί ε, στη συνάντηση που έγινε με τον Πρωθυπουργό δεν καλέστηκαν εκπρόσωποι από την Κρήτη. Και πού είναι η Κρήτη στου αγώνε, συμμετείχε σε αυτέ τι κινητοποίησει. Ε, και επικαλούνται τώρα αυτοί που είναι ενάντια σε όλε αυτέ τι κινητοποίησει. Ναι, λέει υπήρχε μπλόκο στα μεγάλα χωράφια και στα πεζά κτλ. Να πάνε αυτοί από τα πεζά κτλ. Γιατί δεν πήρε ούτε, αυτο, ούτε αυτού. Έχετε συνειδητοποιήσει τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έχετε συνειδητοποιήσει τι γίνεται από τον Εύρο μέχρι τη, τη Θεσσαλία και τη Ιστεριά Ελλάδα. Ούτε η πελοπόννη κάνει. Και ακούγονται κάτι ανεκδίκητα πράγματα ότι η Ελλάδα έχει 13 περιφέρειες και θα έπρεπε να εκπροσωπείται με. Μα τι κάνουν εκεί οι φιλολογικοί συζήτηση, νομίζετε. Πιέστηκε ο Πρωθυπουργό από τι κινητοποίησει των αγροτών. Ε, πού οι δικέ μα κινητοποίησει να πιέσουν για να συμπεριλάβει και εμά. Και να βγαίνουν δυσαρεστημένοι. Ο, ο τι, τι, βγήκε το, το άλλο ανεκδίκητο και δήλωσε. Ότι η Κρήτη θα εκπροσωπηθεί σε αυτή τη συζήτηση από εμένα και τον Πρωθυπουργό. Και το δέχονται οι αγροτοσυνδικαλιστές μας αυτό. Συμφωνούν τους αρέσει. Στείλανε λέει επιστολή δυσαρέσκειας στον Πρωθυπουργό ότι θα συναντήσει τους, τους, α, τους αγρότες από την υπόλοιπη χώρα και δεν δέχτηκε να είναι στην αντιπροσωπεία από την αντιπροσωπεία δεν την καθορίζει ο Πρωθυπουργός, την καθορίζουν τα, τα, μπλόκα αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι οι εκπρόσωποι των αγροτών. Αυτοί βάζονται μπροστά τα ζητήματα, τα αγροτικά, την επιβίωσή τους τα προβλήματα και τα λοιπά ποιο να θα καλέσει το, τους γεραπετρίτες ε, θερμοκυπάδες θα καλέσει τα τρακτέρ ποιοι τα έχουν παραταγμένα στη, στη Θεσσαλία στον Εύρο, στη Μακεδονία και δεν ξέρω εγώ πού αλλού να συζητήσουν λέει για το, τους εργάτες γης το μεταφορικό ισοδύναμο και το, να θέμει το ανταγωνισμό των ε, αγροτικών προϊόντων της Κρήτης δεν, όχι, τα, τα τη Θεσσαλία και τη Τερέα δεν έχουν το ανταγωνισμό, μόνο τη Κρήτη έχουν. Και αυτό δηλαδή, σαν να είναι ο πλανήτη Κρήτη, όχι μόνο ο πλανήτη Γεράβατρα, ο πλανήτη Κρήτη. Και ακόμα και τον άλλο τον αγροτοσυνδικαλιστή, τον συνεταιριστή και τα λοιπά, δεν θυμάμαι το όνομά του, που βγαίνει και λέει ότι στραβώσανε οι υπόλοιποι στην Ελλάδα επειδή ο Αβγενάκη ήταν κριτικό. Τώρα τι είναι αυτό, είναι. είναι θέση, είναι ζήτημα, είναι άποψη, είναι εκτίμηση. Τι είναι αυτό. Και ο Πρωθυπουργό είναι κριτικό. Θα έπρεπε δηλαδή η Κρήτη να είναι παράδεισος αφού έχει υπουργό κριτικό και, και να μην στραβώνει η υπόλοιπη η Ελλάδα, γιατί ο Πρωθυπουργό μα είναι κριτικό. Δηλαδή, είναι, τι είναι αυτό, είναι άποψη, είναι αυτό, είναι τέτοιο. Και όταν φτάνει ότι τα προβλήματα, ότι δεν συζητάνε την ουσία των προβλημάτων, γιατί το κυριότερο και το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η κλιματική αλλαγή. Ένα ε, κάνουμε κινητοποίηση ενάντια κάτω, η κλιματική αλλαγή. Όχι στην κλιματική αλλαγή να βγούμε ένα τέτοιο. Μα σοβαρολογούμε, κοροϊδευόμαστε. Η, η ακριβή ενέργεια ε, και έδωσε και λένε αγροτοσυνδικαλιστές από την Κρήτη ότι είναι σε θετική κατεύθυνση. Ποιο είναι σε θετική κατεύθυνση. Το 2 συν για το φθηνό ρεύμα στου αγρότε που ε, συνειδητοποιείτε τι πρότεινε ο Πρωθυπουργό. Πρότεινε φθηνό ρεύμα για δύο χρόνια και για τα επόμενα οχτώ, προσέξτε οχτώ, όχι για τα επόμενα δύο, για το ένα και θα το ξαναδούμε και τέτοιο, το ένα τρίτο λέει τη ενέργεια, γιατί δεν ξέρουμε, η ενέργεια έχει μπει σε χρηματιστήριο. Δεν ξέρουμε τι τιμέ, δεν ξέρουμε τι θα πληρώνουμε και τέτοια. Το ένα τρίτο λέει θα είναι σε μια χαμηλή τιμή και τα δύο τρίτα δεν ξέρουμε σε ποια θα είναι σε ό,τι τιμή. Είναι την εποχή εκείνη. Μέτρο είναι αυτό. Στήριξη είναι αυτό. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωση και τα ακριβά καύσιμα, αυτά που έχουν συζητάνε, αυτά που έχουν ήδη πληρώσει οι αγρότε, αν θα του τα επιστρέψει, οι αποζημιώσει του ΕΛΓΑ είναι, δουλεύουν μια χαρά, που καταστρέφονται από φυσικέ καταστροφέ ή από τέτοιο κτλ. Και οι ε, αποζημιώσει, δηλαδή. Ε, αφού και εμεί έχουμε πρόβλημα εδώ με τον ΕΛΓΑ, γιατί δεν το παραδεχόμαστε, γιατί δεν το δεχόμαστε. Εδώ στην Ιερά Πέτρα, ειδικά εδώ στην Ιερά Πέτρα, έχει πιάσει, αν ανατρέξουμε και πίσω, μία, ε, ε, ένα έρωτα, να το πω, ένα μία, τέτοιο με την νομιμότητα. Έχουμε ε, αγκιστρωθεί επάνω στην νομιμότητα από εδώ και πολλά χρόνια. Ήμασταν ίσω ο πρώτο Δήμο στην Ελλάδα που έστω ήταν ο νόμο Σκανδαλίδη τότε, εκείνε τι εποχέ, που κατα, κατήργησε του αγροτικού Συλλόγους και είπε ότι σε επίπεδο Δήμου θα λειτουργεί ένα σύλλογος φυτικής παραγωγής, ένας ε, κτηνοτροφικής παραγωγής και ένας ε, αλλιευτικός και ένας μελισσοκομικός. Και τρέξαμε εμείς, ήμασταν ίσως ο πρώτος Δήμος που έτρεξε να το υλοποιήσει αυτό. Δεν ξέρω αν θυμάστε εδώ τον εκτός εποχής Κυπευτικών, το σύλλογο, τον Ισίωδο, έναν πολύ ε, ιστορικό και με πολλούς αγώνες αγροτικό σύλλογο, το Σύλλογο Ανθοπαραγωγών, τρέξαμε όλους τους διαλύσαμε, τους κλείσαμε και φτιάξαμε τον ενίο αγροτικό σύλλογο. Και θέλαμε πλέον να έχουμε να απολαμβάνουμε τιμές και διακρίσεις επειδή ήμασταν οι πιο νομιμο, νο, νομο, νομότυποι, νομιμοφανείς, νομότυποι τέλος πάντων σε όλη τη, τη χώρα. Ίσως να ήμασταν και ο πρώτος Δήμος που το λεπίσαμε. Και είχαμε μία απέτηση μετά το Υπουργείο και οι διευθύνσει και η διοίκηση τέλο πάντων κτλ. να μιλάει μόνο με του νόμιμα εκλεγμένου αντιπροσώπου των αγροτών. Δηλαδή τώρα τα μπλόκα, αυτό είναι, δεν μπορούν να χωνέψουν και να καταπιούν, ότι τα αγροτικά μπλόκα αυτοί είναι παράνομοι όλοι του λέει. Δεν είναι νόμιμα εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, εμεί είμαστε. Με εμά θα έπρεπε να συζητάει. Γιατί κάθεται και συζητάει, Πώ νομιμοποιεί του εκπροσώπου των αγροτικών μπλόκων, Έλαντε, εμεί θα έπρεπε να το σκεφτούμε αυτό. Η αγωνιστικότητά του. Του νομιμοποιεί ω συζητητέ, είτε του Πρωθυπουργού είτε και του οποιοδήποτε. που δεν του νοιάζει κιόλα αν θα είναι ο Πρωθυπουργό. Αυτοί θέλουν να να αγώνα επιβίωση αυτό που κάνουν. Συνειδητοποιείτε τι έγινε στο Ηράκλειο στη συνάντηση με τον Αβγενάκη, Πόσο πολύ σα χρησιμοποίησε και δεν σα ενοχλεί. Πραγματοποίησε ο κριτικό Υπουργό Υγεία, συνάντηση σε ένα σόου ουσιαστικά, με κάμερες και πολλούς κομπάρσους, συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών της Κρήτης, την ώρα που ε, όλη οι κόμβοι στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι γεμάτη με τρακτέρ και ευχαρίστησε τους αγρότες για την κατανόηση και την εμπιστοσύνη που δείχνουν στην κυβέρνηση. Αν ήταν πιο ειλικρινή θα έπρεπε ε, να πει και να, αν ήθελε να πει τα πράγματα με, όπως ήτανε, Σα ευχαριστώ πολύ γιατί κάνετε γαργάρα τα προβλήματα και δεν βγαίνετε στου δρόμου. Αυτό θα έπρεπε να πει ο Αβγενάκη. Ήταν στην κυριολεξία ένα στημένο, κακοστημένο σοου. Ήταν προαποφασισμένο το, το αποτέλεσμα. Εξέθεσε όλου του συνδικαλιστέ που συμμετείχαν εκεί και του δικού μα γεραπετρίτες. Ευχαρίστησε, ευχαρίστησε και δεν βγήκε να πει, να πει κανεί κάποια διάψευση. Άρα ισχύει αυτό που λέει ο Αβγενάκη. Σα ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην κυβέρνηση. Άρα ισχύει αυτό. Οπότε τι κοροϊδεύω, ποιον απολογισμό. Υπήρξε καμιά τέτοια συζήτηση εκεί για τα κόκκινα δάνεια των αγροτών με τον Αυγενάκη. Υπήρξε ένα βασικό που απασχολεί και εδώ με το μεταφορικό ισοδύναμο. Γιατί η Κρήτη αντιμετωπίζεται τόσο η Ελλάδα και όχι ω νησιωτική. Υπήρξε καμιά τοποθέτηση. Υπήρξαν ουσιαστικέ απαντήσει για το πώ προκύπτουν οι μεγάλες διαφορές στις τιμές, οι τιμές παραγωγού και οι τιμές στο ράφι για τα κυπευτικά ισχύει αυτό. Όχι μόνο για το λάδι που τέτοιο. Για την κοινή αγροτική πολιτική που το, το έχουμε εξαφανίσει το θέμα, δηλαδή όλα είναι καλώ καμωμένα με την κοινή αγροτική πολιτική, παίρνουμε καμιά επιδοτησούλα όσοι παίρνουμε και είμαστε ευχαριστημένοι αφού την παίρνουμε και αυτή, αυτή η κακομοιριά και αυτή η τέτοια σε όλη την Ευρώπη ζητάνε αναθεώρηση τη κοινή αγροτική πολιτική. Την κοινή αγροτική πολιτική, τη θέση αυτή που τέτοιο. Εμεί εμείς προτείναμε, πρότεινε τις, τις θέσεις αυτή που ψηφίστηκε, την προτείναμε και εμεί, σαν Υπουργείο. Ποιε ήταν οι θέσει μα, ήταν, ποια ήταν η επεξεργασία. Και βγήκε ο Πρωθυπουργό ο Μητσοτάκης, στη συνάντηση με του εκπροσώπου των μπλόκων και τα μάσαγε ότι. Ε, Ζητάμε να βελτιωθούν, να διορθωθούν κάποια πράγματα, γι' αυτό κάνουμε και συμπράξει με μεσογειακέ χώρε και με τέτοιο, για τα πρασινίσματα, για τα τέτοιο. Αλλού για αλλού δεν είναι. Είναι η κοινή αγροτική πολιτική προσαρμοσμένη στα, στα χαρακτηριστικά τη της, της ελληνική πραγματικότητα και τη ελληνική αγροτική παραγωγή. Όχι. Ένα απασχολεί όμω Τα, προ, τα, προβλήματα που προκύπτουν με τις, ε, και εξαιτία κλιματική αλλαγή. Αν είναι και δεν το ξέρουμε, απλά σπέκουλα γίνεται και εκεί και το χρησιμοποιείτε λάστιχο, το τραβάει ο καθένα όπω θέλει και με την ακαρπία τη αποζημιώση κτλ. Και μάλιστα ήταν και κορυφαία η στιγμή που ο Αβγενάκη έκανε και λόγο για κοινό αγώνα του Υπουργείου, τη ηγεσία του Υπουργείου με του αγρότε τη Κρήτη, τονίζοντα ότι είμαστε στην ίδια πλευρά τη ιστορία. Εμεί άφη πια αυτή την πλευρά τη ιστορία. Έχει γίνει καραμέλο καθένα. Ποια ιστορία, η ιστορία θα μα ξεράσει όλου. Θα μα ξεβράσει και θα μα ξεράσει. Μία αγωνία να είμαστε στην ίδια πλευρά, στη σωστή πλευρά τη ιστορία. τα ξεφτυλίκια με τον δεν θυμάμαι το όνομά του ποιος ήταν ο, 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 ο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης που τον επισκεφτήκανε με τα καλτσούνια, με τα κριτικά μαντήλια, με τα μαχαίρια. Ο, αυτός που έκλεισε τη Μαρία που είχε κλείσει την ΕΡΤ, όπω το λέγανε, τότε σαν κυβερνητικό εκπρόσωπο όταν είχε κλείσει η ΕΡΤ, μετά βρέθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και... Ναι, ναι, ναι. Πήγαμε και πήγαν και, και, και έβγαζαν φωτογραφίε με τα κριτικά μαχαίρια, τι κριτικέ μαντήλε, τα καλτσούνια, τα, ε, τι κριτικέ γραβιέρε που είχε πάνω απλωμένο στο τραπέζι. Αυτή ήταν η διεκδίκηση των προβλημάτων μα. Ε, και μονίμω ε, βγάζουμε επιχειρήματα, δηλαδή αυτό το κάνουμε και στον χώρο τη υγεία και στον χώρο τη. Τη παιδεία και στον χώρο τη αγροτική παραγωγή και βγάζουμε επιχειρήματα, η ιεράπετρα που έχει τόσα θερμοκήπια, τόσα στρέμματα και παράγει τόσο τη εκατό του ΑΕΠ, ακόμα δεν έχουν καταλάβει ότι δεν του ενδιαφέρουν αυτά. Λέμε για τα νοσοκομεία για παράδειγμα, η ιεράπετρα που εξυπηρετεί, έχει τόσο κόσμο και γραφικέ αποστάσει, δεν του ενδιαφέρει. Δεν του ενδιαφέρει αν πεθαίνουμε στου δρόμου. Δεν του ενδιαφέρει αν εξυπηρετούμαστε. Δεν του ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Είναι Καπιταλισμό έχουμε. Το έχετε συνειδητοποιήσει. Όταν πάμε και στι εκλογέ και ψηφίζουμε Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, αυτά τα κόμματα και το ΣΥΡΙΖΑ ακόμα, το έχετε συνειδητοποιήσει. Η οικονομία τη αγορά έχουμε. Τη ζούγκλα τη αγορά. Το κίνητρο είναι το κέρδο, η επιχειρηματικότητα, η ανταποδοτικότητα, το χέρι στην τσέπη. Μετά δεν μα αρέσουν και αντιδρούμε και γκρινιάζουμε για το ένα και τέτοιο. Μα εμεί εμείς βγάλαμε τα μάτια μα. Καπιταλισμό έχουμε. πάρε το απόφαση. Έτσι λειτουργεί η οικονομία. Τι θέλετε τώρα προστατευτισμό των αγροτικών προϊόντων, αφού δεν τον παρέχει η, η κοινή αγροτική πολιτική, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όποιο έμπορα θέλει, κάνει εισαγωγή ό,τι ώρα θέλει. Δεν υπάρχει, είναι χήμα η κατάσταση. Ελεύθερη αγορά, ελεύθερη διακίνηση λέει προϊόντων, χρημάτων και ανθρώπων. Μα αρέσει ή δεν μα αρέσει. Και μετά θέλουμε προστασία για τις τις μαροκινές ντομάτες, τις τέτοιο, τις τι ελληνοποιήσει. Τι μαροκινέ ντομάτε, τι τουρκικέ τέτοιο, τι σκοπιανέ, ό,τι θέλει. Όποιο, όποιο. Παλιότερα υπήρχε ακόμα και σε συνθήκε καπιταλιστικέ, υπήρχε και ένα κανόνα για το πότε θα γίνονται εισαγωγέ. Τώρα είναι καταβούληση. Όποιο έμπορο θέλει να κάνει εισαγωγή, μόλι ανέβουν λίγο οι τιμέ, κάνουν λίγο, λιγοστέψουν τα πράγματα κτλ., κάνει εισαγωγή ό,τι ώρα θέλει. Και μετά τα κάνουν και τι ελληνοποίησει, τα βαφτίζουν και όπω θέλουν. Ε, Ποιο και ζητάμε προστασία, δηλαδή ζητάμε κρατική παρέμβαση, ζητάμε σοσιαλιστικά μέτρα μέσα στον καπιταλισμό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ζητάνε οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα εγγυημένες τιμές, κατώτερες εγγυημένες. Εδώ στην Ιερά Πετρα δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Το κόστος παραγωγής ούτε και αυτό μας ενδιαφέρει. Δηλαδή καλό είναι το κόστος παραγωγής. Επειδή πήγαμε μία-δύο χρονιές λίγο καλύτερα, θα πηγαίνουμε πάντα λίγο καλύτερα. Ξεχάσατε τις εποχές που μας τα παίρνουν τσάμπα οι έμποροι και τα λάδια και τα κυπευτικά και όλα. Νομίζετε ότι αλλάξαν τα πράγματα. Συγκυρίες είναι. Και έτσι λοιπόν ο, ο κριτικό πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη και ο Ηρακλιώτη κριτικό υπουργό αγροτική ανάπτυξη ε, φροντίζουν και με το παραπάνω του κριτικού αγρότε. Και βγαίνουμε και δυσαρεστημένοι και κάτι ρε παιδιά, έστω μία ανακοίνωση. Βγάλετε μία ανακοίνωση. Μία τέτοια, μία διάψευση. Μια... ανακοινωση βγάλτε μια ανακοινωση μια τετοια μια διαψευση αυτο το πράγμα είναι. Θα ήταν κομικό και θα γελάγαμε αν δεν ήταν τόσο σοβαρά τα προβλήματα των αγροτών. Ε, δεν γίνεται έτσι. Φερνόμαστε και με το παραπάνω. Αυτά ήταν έτσι λίγο, λίγο πολύ οι φίλες και φίλοι τα ζητήματα που απασχολούν. Θα συνεχίσουμε, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα συνεχίσουμε, έχουμε και άλλα ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος. Απλά ήταν αυτά τα δύο τα μεγάλα θέματα το μέτωπο της, τα μέτωπα, να το πούμε έτσι, το, το μέτωπο των αγροτών των κινητοποιήσεων, των αγροτικών κινητοποιήσεων και των φοιτητικών κινητοποιήσεων.